Είναι η δεύτερη φορά μετά τις 13 Απριλίου που τα είχαμε πει πάλι με Skype. Πάλι με Skype. Τον επόμενο μήνα, κύριε Υπουργέ, τον Ιούνιο. Εδώ, κύριε Υπουργέ, εδώ θα σας έχουμε εδώ. Μακριά, μακριά. Κύριε Γενικέ. Κύριε Γενικέ. Εδώ, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Δίπλα μας θα τα πούμε. Τι κάνετε, καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Γενικέ, είστε καλά. Καλά, καλά. Πώς θα είδατε... Με δύναμη, το παλεύουμε. Πώς θα είδατε τα μέτρα. Σιωπηλοί δεν μένουμε πάντως. Όπως δεν μείναμε όλη την περίοδο της καραντίνας, έτσι και τώρα. Πώς θα είδατε τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν χτες, τόσο από τον Πρωθυπουργό, όσο και με την εξειδίκευσή τους από τους υπουργούς. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για τουρισμό, αυτή την ατμομηχανή όπως τη λένε της οικονομίας, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι μιλάμε για κάποιους μεγάλους ξενοδοχειακούς τουριστικούς ομίλους, διεθνείς και εγχώριους και αλληλοδιαπλεκόμενους. Μιλάμε για κάποιες επιχειρήσεις τέλος πάντων που είναι κάπου στο μέσο όρο και μιλάμε για εργαζόμενους στον τουρισμό, αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που βγάζουν όλη τη λάτζα, όλη τη δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, και μιλάμε για αυτοαπασχολούμενους, οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Άρα δεν μπαίνει σε ένα καζάνι όλος ο τουρισμός για να μιλήσουμε για το τουριστικό θαύμα ή να μιλήσουμε για μια επάνωδο στην κανονικότητα όπως μίλησε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός. Γιατί εδώ που τα λέμε, κύριε Παπαδάκη, το τουριστικό θαύμα του τουρισμού στηρίχτηκε σε 16 μορφές ελαστικών σχέσεων απασχόλησης των εργαζομένων, σε ευέλικτες μορφές εργασίας, σε εντατικοποίηση της δουλειάς, σε πολύ χαμηλούς μισθούς, σε ανυπαρξία συλλογικών συμβάσεων ή στην καλύτερη περίπτωση που κάλυπτε μόνο το 10% των εργαζομένων στον τουρισμό. Άρα λοιπόν, κριτήριο για μας για να εκτιμήσουμε τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο κύριος Πρωθυπουργός και που συνεχίζουν οι υπουργοί να τα εξειδικεύουν, είναι αν προστατεύουν όλους τους εργαζόμενους του κλάδου με όλα τους τα δικαιώματα, τα μισθολογικά, τα εργασιακά κλπ. Και βεβαίως εάν προστατεύουν τις μικρομεσαίες, τις οικογενειακές επιχειρήσεις στον τουριστικό κλάδο, που είναι πάρα πολλές πολυπληθείς στην πατρίδα μας. Κύριε Γενικέ, κανένας δεν θα διαφωνήσει μαζί σας ότι αυτό που λέτε ακούγεται πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε περικοπή μισθών των εργαζομένων, να μην θίγονται τα εργασιακά τους ζητήματα, τα δικαιώματα. Μπορεί να γίνει όμως όταν έχουμε κρίση. Μπορεί να γίνει... Καταρχήν δεν είναι θέμα καλού ή κακού. Μάλιστα. Έτσι, είναι θέμα από ποια σκοπιά ο καθένας μας τοποθετείται. Από τη σκοπιά κυρίως της πλειοψηφίας των εργαζομένων, γιατί μιλάμε για δεκάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, ή για κάποιους ολίγους, κάποιους ομίλους που άντε να είναι μερικές εκατοντάδες στη χώρα μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το καλό ή το κακό, και από αυτή τη σκοπιά πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να την πληρώνουν συνέχεια τα μόνιμα υποζύγια. Περάσαμε 10 χρόνια οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Πάλι την πλήρωσε ο λαός. Περάσαμε 2 τελευταία χρόνια κάποιας ασταθούς, μικρής, πάντως καπιταλιστικής οικονομικής ανάπτυξης. Πάλι ο λαός την πλήρωσε. Κανένα μέτρο από τα προηγούμενα τα μνημονιακά δεν πάρθηκε πίσω. Αντίθετα, προσθέθηκαν πάρα πολλά ακόμα. Τι προτείνετε, κύριε? Σε βάρος των εργαζομένων. Ερχόμαστε τώρα μέσα στην πανδημία, η οποία δεν δημιούργησε την κρίση. Θυμόσαστε πάρα πολύ καλά από την εκπομπή τη δική σας, εδώ που εμείς προειδοποιούσαμε πριν κάνουμε να έχουμε υπόνοια ότι μπορεί να ξεσπάσει μια τέτοια υγειονομική μεγάλη κρίση πανδημίας κορονοϊού. Πριν το Δεκέμβριο δηλαδή. Κύριε Κουτσούμπα. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Και από αυτή τη σκοπιά λέγαμε ότι η κρίση είναι μπροστά μας, να κρατάμε μικρό καλάθι για την ανάπτυξη, την οποία ευαγγελιζόταν η κυβέρνηση, διότι μελετούσαμε τα στοιχεία που ερχόταν τόσο από την Ευρωζώνη, γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχυρές οικονομίες, όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες οικονομίες. Διεθνώς δηλαδή υπήρχε επιβράδυνση, κάποιες χώρες μπαίναν σε ύφεση και δεν ήταν δυνατόν σε συνθήκες τέτοιες η ελληνική οικονομία, η οποία είναι εξωστρεφής
και την οποία τη φτιάξαν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, δηλαδή τουρισμός, μεταφορές κυρίως, ναυτιλία και όλα αυτά, να μην πληγεί και να μην είναι βαθιά ξανά η κρίση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να την πληρώνει ο λαός. Κοιτάξτε να δείτε, όταν φοροαπαλλάσσονται οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι. Μάλιστα. Άκουσα το ερώτημά σας, αυτό απαντώ. Λοιπόν, φοροαπαλλάσσονται. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά δώστα όλα στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης, της θεσινής διακήρυξης του διαγγέλματος του κυρίου Πρωθυπουργού. Αυτή είναι και η κατεύθυνση, αν θέλετε, της Κομισιόν ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες εκεί πάνε. Τελειώσαν τα υγειονομικά μέτρα. Εδώ δεν υπάρχει τώρα ούτε κορονοϊός. Δεν υπάρχουν μέτρα. Αρχίζουν και λέγονται απίθανα πράγματα ότι δίπλα-δίπλα στα αεροπλάνα, αν συνοστίζονται, δεν είναι συνοστισμός και δεν κολλάει μες στο αεροπλάνο. Δεν κολλάει όταν κατεβαίνουν, δεν κολλάει στα ξενοδοχεία γιατί είναι καθαρά τα σεντόνια και θα έχουν αρκετές καθαρίστριες και πάει λέγοντας. Και δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα ευτράπελα την ίδια στιγμή που καταγγέλλεται η ατομική ευθύνη και όλα ανάγονται στην ατομική ευθύνη του κάθε εργάτη, του κάθε εργαζόμενου, του κάθε υπάλληλου, του κάθε μικρονοικοκυρέου, του κάθε αυτοαπασχολούμενο επαγγελματία, για να μπορέσει να πάρει τα μέτρα για να μην πληγεί από τον κορονοϊό και να μην κινδυνεύσει η υγεία του, γιατί δεν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές, δεν υπάρχει επάρκεια σε γιατρούς, υγειονομικούς, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία φοβόντουσαν ότι θα καταρρεύσει και λόγω των οποίων θα καθαίρει το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία το ένα διαδέχονται το άλλο και έτσι στο μυαλό μας θα πρέπει όλοι να τα σκεφτόμαστε και να τα κρίνουμε. Άρα λοιπόν λέμε εμείς, αν σταματήσουν οι φοροαπαλλαγές, οι προκλητικές στο μεγάλο κεφάλαιο σε αυτούς τους ομίλους, εάν τους βάλουν και πληρώσουν, διότι μιλάμε για ένα τουριστικό θαύμα, μιλάμε για την πλειοψηφία αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων που είχε κερδοφορία όχι τον περσινό χρόνο, αλλά όλη την προηγούμενη δεκαετία και συνεχίζει να έχει κερδοφορία. Υπήρχε μια κάμψη τώρα λόγω των 2-3 μηνών, λόγω της πανδημίας που σταμάτησαν ο τουρισμός και λοιπά, οι ανταλλαγές και όλα αυτά, οι μεταφορές. Άρα ξανά προσπαθούν να την κάνουν ανακάμψη και να επανακινήσει. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Γιατί κυρίως το κριτήριο το βασικό που πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός είναι τι τραβάνε οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο. Αυτοί είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες, αυτοί είναι που την πληρώνουν. Πάντως, ο ελληνικός λαός πρέπει να σκεφτεί πώς ο ίδιος θα κάνει τις διακοπές του το καλοκαίρι, απλά, κύριε, αν θα τις κάνει, πού θα πάει την οικογένειά του και αν θα είναι φθηνές και επαρκής. Κύριε Γενικέ, εδώ όμως εσείς, εγώ αντιλαμβάνομαι πολύ σωστά, Γιώργο, και το ερώτημα το δικό σου, αλλά εσείς μιλάτε για μια διαφορετική κοσμοθεωρία. Ένα άλλο σύστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε όμως. Αυτό δεν είναι καινούριο. Όχι, ναι, βεβαίως. Και κανένας δεν σας κατηγορεί και μάλιστα με συνέπεια. Αλλήμον, το πάει. Αυτό έλειπε να μας κατηγορεί, επειδή έχουμε μια κοσμοθεωρία η οποία είναι η πιο μακριά ανθρώπινη, από μένα, τουλάχιστον σε αυτά που συζητάμε. Μακριά έτσι. Από μένα αυτή η λογική και με συνέπεια μάλιστα, με ιδιαίτερη συνέπεια. Είσαστε από τα πιο σταθερά κόμματα. Φυσικά. Άλλα κόμματα δεν έχουν δείξει συνέπεια. Αλλά αλλού ήθελα να καταλήξω. Ότι αυτή η κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με, αν θέλετε, μια συνολική κριτική απέναντι στο σύστημα, αλλά και με προτάσεις οι οποίες, και έρχομαι εδώ στο ερώτημα σου, που μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι, υπάρχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουριστικές. Τις ξέρετε, από διάφορες περιοχές της χώρας, στα νησάκια μας. Φυσικά. Όπου δεινοπαθούν. Αυτοί δεν έχουν τα τεράστια κέντρα, δεν είναι πολυεθνικές. Τα ενοικιαζόμενα. Υπάρχουν οι αυτοαπασχολούμενοι, άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, που έχουν 2-3 δωματιάκια και βγάζουν ένα μεροκάματο. Αυτοί θα μείνουν χωρίς ψωμί. Αυτοί θα μείνουν χωρίς φαΐ. Εδώ είναι πώς μπορούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Ακριβώς εδώ εντόπισα και εγώ το ζήτημα. Δεν προσέξατε ίσως πριν ότι είπα η προστασία των αυτοαπασχολουμένων, των οικογενειακών επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο, που είναι βασικό ζήτημα η προστασία τους. Και προστασία σημαίνει και οι φοροαπαλλαγές και η απαλλαγή από χρέη και μια σειρά ζητήματα να μην πληρώνουν όλα αυτά που συσσωρεύονται οι λογαριασμοί από το ρεύμα, από το ότι να διατηρήσουν αυτά τα καταλήματα που είχαν της εστίασης κλπ. Άρα
Ένα ζήτημα είναι αυτό και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι που σας είπα του κλάδου και το ανέλησα πιο πριν, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν, οι τουριστικοί, οι υπάλληλοι, όλοι αυτοί που δουλεύουν στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα και αυτό είναι το κριτήριο για μας. Αν αυτά τα δύο, δηλαδή αυτοαπασχόληση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου που είναι, ξαναλέω, πολυπληθείς στη χώρα μας, οι εργαζόμενοι αυτού του κλάδου που είναι δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, δεν μπουν κύρια ως κριτήριο των μέτρων που παίρνονται και είναι πολλά τα μέτρα και φορά απαλλαγής και μια σειρά μείωσης τα έχουμε καταθέσει και στην Βουλή αναλυτικά. Πρόχειρα δεν τα έχω εδώ να σας τα πω, μπορώ να τα βρω για να τα διαβάσω. Άμα ανοίξουμε δηλαδή σήμερα το ριζοσπάστη που είναι το πρώτο του θέμα, μέσα θα δείτε πάρα πολλές τέτοιες συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα λοιπόν εδώ είναι το κύριο ζήτημα. Και εδώ η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ασχολείται με κάποιες δεκάδες και εκατοντάδες μεγάλους επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο, οι οποίοι διαπλέκονται βέβαια και με διεθνικά μονοπόλια. Λοιπόν, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα. Αυτά είναι που μας ανησυχούν εμάς, εκεί εναποθέτουμε τις προτάσεις μας και αυτές οι προτάσεις είναι και για το σήμερα. Άλλο ότι στο μυαλό όλων μας πρέπει να έχουμε και το αύριο, διότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν μπορεί συνεχώς να επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Δεν μπορεί τα ίδια αδιέξοδα να παράγονται και συνεχώς να λέμε τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση, τώρα είναι κρίση. Τι να κάνουμε τώρα μόλις βγήκαμε από την κρίση και έχουμε μια μικρή ανάκαμψη να τη σταθεροποιήσουμε και μετά θα δούμε να δώσουμε στους πολλούς. Μετά να λέμε ότι έχουμε την πανδημία, λειτουργήσε ως καταλήτης, έχουμε πρόβλημα. Και πάει λέγοντας συνέχεια να βρίσκεται το μόνιμο υποζύγιο, ο λαός, ο εργαζόμενος δηλαδή, να πληρώνει αδρά για αυτά, για τα κέρδη των λίγων, των μεγάλων. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν, το πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι μόνο κοσμοθεωρητική τοποθέτηση, είναι και εντελώς πρακτική τοποθέτηση. Γιατί μέτρα πρέπει να πάρεις και σήμερα. Ωραία. Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα πρέπει να πω το εξής. Ότι πριν, όταν προαναγγείλαμε ότι θα σας έχουμε σήμερα εδώ, ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον κόσμου και θα σας πω κάτι για να χαμογελάσετε και όλα να σας ικανοποιήσει. Λέει, δεν ψηφίζω Κουκουέ, αλλά θέλω να ακούσω τις απόψεις του Κουτσούμπα. Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι βεβαίως, αλλά να ψηφίσει και το κάπα. Την καλημέρα μας. Να είσαστε καλά. Να τα πούμε τον Ιούνιο πια. Από κάθε κοντά. Μήνα θα τα λέμε μια φορά. Από κοντά όμως αυτή τη φορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλημέρα.